Θα πάμε στον καλεσμένο μας τώρα. Να δούμε. Πάμε στον καλεσμένο μας. Αυτόν πώς τον βρίσκουμε. Έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε. Τον έχουμε τον άνθρωπό μας. Έναν άνθρωπο του μπάσκετ. Έναν άνθρωπο που έχει μάθει να δουλεύει σε τεράστιες δυσκολίες, είναι η αλήθεια, και να παρουσιάζει έργο. Είναι μαζί μας ο Τέλης Ζουνατζίδης. Τέλη, καλησπέρα από τα στούντιο του Λίμπερο 104,4. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του Λίμπερο. Σε τι φάση σε βρίσκουμε βασικά? Είσαι καλά? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ωραία. Δεν κατέβηκες πουθενά εσύ δημοτικό σύμβουλος ή περιφερειακό σύμβουλος και τέτοια? Είδαμε του Magic την υποψηφιότητα. Έχουμε Magic. Έχουμε Magic. Εκπροσωπεί τους πάντες και τα πάντα. Ωραία, ωραία. Ο Magic, αφού διέπρεψε σε όλους τους χώρους, όπως στον αθλητικό, προπονητικό, πανεπιστημιακό, μπασκετικό γενικότερα, αλλά και της εκπαίδευσης, αποφασίζει να δώσει τα φώτα του και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι και σημαντικό αυτό, γιατί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσα πολλά στη ζωή τους βρίσκονται σε μια πλεονεκτική θέση να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, τον εαυτό τους, και αποφασίζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της προσφοράς, πάντα είναι προς το καλό της κοινωνίας. Καλή τύχη την προσωπικό του Σταυρόπουλου που κατεβαίνει, νομίζω, με τον Τζικώστα. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί εγώ είμαι λίγο σε 7, είμαι λίγο αργός. Δεν τα έχω και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Πάμε στα δικά μας τα μπασκετικά. Τα μπασκετικά. Είδα καλά ότι ο κύριος Σκινάς θα είναι και στο παιχνίδι με τον Λάβρο? Και πάλι ο αγαπημένος. Μετά τα όσα έγιναν με τον Ήφαιστο, τον ξαναβάλανε? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει περιέλθει, μια δύσκολη κατάσταση η ΚΕΔ με τους αποκλεισμούς διαιτητών από κάποια παιχνίδια, ενώ δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς, τελικά προβλέπεται από τους κανονισμούς, καταλαβαίνεις ότι η μία καραμπόλα φέρνει την άλλη, οπότε θα δούμε τέτοια πράγματα και θα τα ξαναδούμε. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα όμως για μια κατάσταση που νομίζω ότι το άθλημα πλέον βιώνει ακραίες καταστάσεις γενικά, άμα δούμε όλο το τοπίο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΚΕΔ, αναφέρομαι σε κόντρες ομάδων, αναφέρομαι σε εικόνα οικονομική όσον αφορά, τέλος πάντων, το πώς να επενδύσει κάποιος στο μπάσκετ. Μιλάμε, πλέον το άθλημα περνάει δύσκολα τελείως. Κοίταξε να σου πω, το άθλημα βιώνει ακραίες καταστάσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι υπερβολικά καλές. Να πω εγώ ότι ένα παράδειγμα. Έχουμε μια εθνική που συγκαταλέγεται στις καλύτερες του κόσμου. Έτσι, και μάλιστα το επιβεβαίωσε με το πιο δυνατό τρόπο, παίζοντας χωρίς κανένα από τα μεγάλα της αστέρια, και παρόλα αυτά διατηρήθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα και απόδοσης αλλά και παγκόσμιου ράγκη. Έχουμε ομάδες που πρωταγωνιστούν χρόνια τώρα στην Ευρωλίγα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουμε δυνατές ομάδες στο BCL, δηλαδή γενικά ένα πακέτο που όποιος το βλέπει από μακριά θα πει αυτό το άθλημα ανθεί σε αυτή τη χώρα σε όλα τα επίπεδα. Και μετά φτάνουμε να έχουμε καταστάσεις στυλ ομάδες που δεν κατεβαίνουν να παίξουν παιχνίδια, καταστάσεις ομάδες που έχουν τεράστια θέματα οικονομικά, καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μια χωρίς να υπάρχει παραμικρή συνεννόηση μεταξύ πολύ θεσμικών παραγόντων το μπάσκετ, όπως είναι διαιτητές, ομοσπονδία, γενική γραμματεία, πρόεδροι, ιδιοκτήτες με ακραίες συμπεριφορές, και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα σκηνή που από τη μια μεριά το τεντώνεις στο σούπερ καλό και από την άλλη μεριά το τεντώνεις στην πλήρη στο τεράστιο προβληματισμό για το τι ακριβώς γίνεται. Σε όλα αυτά λοιπόν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ κρίσιμο, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή στη χώρα μας, σαν ένα το πιο προβεβλημένο και το πιο επιτυχημένο άθλημα μακράν των υπολείπων. Και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και θα είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 1-2 χρόνια, έτσι ώστε να πάρθουν κάποιες γενναίες αποφάσεις που θα το φέρουν σε όλο το φάσμα στο πρώτο επίπεδο το ευρωπαϊκό, και όχι μόνο με αναλαμπές
κάποιων ομάδων μας. Εντάξει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, αποστασιοποιημένος και ήρεμος, δηλαδή, γιατί η ενασχόλησή μου δεν είναι τόσο έντονη, θεωρώ πλέον ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα, να σοβαρευτούν άπαντες, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα τέλει. Το ξέρω. Πολύ το ξέρω. Σοβαρό. Εμείς θα βιώνουμε, Σταύρο, αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την κατάσταση, εμείς τη βιώνουμε σαν ομάδα πολύ καιρό τώρα. Για να σου πω το ορισμένα πολύ απλά θέματα. Όπως είπες πολύ απλά, το να δημιουργούνται όλα αυτά και να είναι αποτρεπτικός, να είναι αποτρεπτικό κάποιος να επενδύσει σοβαρά τον μπάσκετ, μας πλήττει. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, είμαστε ομάδα η οποία εναγωνίως ψάχνει κάποιον να επενδύσει στο μπάσκετ της, και ενώ έχουμε τα χίλια καλά, δεν εμφανίζεται κάποιος να πραγματικά να επενδύσει με άμεσα αποτελέσματα και θετικά αποτελέσματα σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟ. Επίσης, στην καθημερινή μας λειτουργία κάθε μέρα το βιώνουμε, γιατί άλλο θα ήταν ένα μπάσκετ ενωμένο, να πω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο θα διαχειρίζεται τα έσοδα του κοινά, δηλαδή θα υπάρχει ένα κοινό τηλεοπτικό, θα υπάρχει ένας κοινός χορηγός μεγάλος του πρωταθλήματος. Έτσι, και άλλο είναι ο καθένας από τους ισχυρούς να τραβάει το δρόμο του και στο τέλος ό,τι ψίχουλα μείνουν να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι. Ναι. Πρόβλημα. Δηλαδή αυτά εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα και τα ζούμε κάθε μέρα. Έτσι. Και παρότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, θα έλεγα, από τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο σε επίπεδο ΕΣΑΚΕ να αυληθούν όλα αυτά τα θέματα, βλέπουμε όμως υπάρχουν συμπεριφορές ακόμα, είτε από θεσμικούς παράγοντες είτε από πρόσωπα ιδιοκτήτες ομάδων, οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα για το τι συμβαίνει γύρω τους και μένουν σε θέσεις οι οποίες υπάρχουν μόνο για να δημιουργούν προβλήματα και όχι για να λύνουν προβλήματα. Για να κλείσουμε το θέμα του γενικού κάδρου, του τι συμβαίνει στο μπάσκετ, υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα ΚΕΔ μετά το τέλος της σεζόν, να τεθεί είτε όσον αφορά στη λειτουργία της, είτε όσον αφορά στα πρόσωπά της, γιατί κακά τα ψέματα, αυτά που βλέπουμε πλέον αγγίζουν τα όρια του αστείου. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να. Δηλαδή, είδα το Άρης ΠΑΟΚ και αντί να κάτσω να δω ένα ντέρμπι παραδοσιακό με δύο ομάδες με πολύ μεγάλη δυναμική πάνω από το άθλημα, με κουλτούρα μπασκετική και μπλα μπλα μπλα, κατάφερα να δω έναν αγώνα κάτς. Κάτι το οποίο. Καλά, εκεί υπήρχε τώρα μια σοβαρή διαφοροποίηση στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο πεζόταν κανονικό μπάσκετ και ξαφνικά βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε ροντέο. Yeah. Πραγματικό ροντέο όσον αφορά το τι είναι επαφή στο μπάσκετ, το ποιο είναι αθλητικό και ποιο αντιαθλητικό φάουλ, ποιοι χρεώνονται και πόσα φάουλ από κάθε ομάδα. Κοίταξε να σου πω, αυτά νομίζω ότι μεμονωμένα μπορεί να υπάρξουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Εδώ υπάρχει όμως κάτι το γενικότερο και σημαντικότερο, και είναι ότι εδώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο προσώπων. Τα πρόσωπα πρέπει να ακολουθούν τα πρόσωπα πρέπει να βγαίνουν μέσα από κάποιες δομές και από κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα το κάνουν σούπερ επαγγελματικό το άθλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε, πρόσεξε τώρα, έχουμε να κάνουμε επαγγελματίες αθλητές, επαγγελματίες παίκτες, προέδρους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν χρήματα, και τώρα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις ότι στο μπάσκετ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, παρότι εμείς δεν έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει και επενδύουν και είναι σοβαροί επιχειρηματίες σε ομάδες στην Α1, και όλα αυτά όμως κινούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Όχι, δεν είναι επαγγελματίες από άψη ικανότητας, γιατί κάποιος ο οποίος ασχολείται, ας πούμε, με τη διαιτησία τα τελευταία 20 χρόνια στην Α1, δεν μπορώ να πω ότι του λείπει ούτε η εμπειρία ούτε η ικανότητα κτλ. Δεν είναι όμως επαγγελματίας, δεν είναι σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί κάποιος να ελέγχει, να μπορεί να παίρνει αποτελέσματα, να μπορεί να παίρνει κρίσεις, να μπορεί να παίρνει. Δηλαδή, είναι όλοι οι προπονητές, παραδείγματος χάρη, θα φύγει μετά από δύο άσχημα αποτελέσματα, θα χάσει τη δουλειά του. Ο παίκτης το ίδιο. Οι διαιτητές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι επαγγελματίες. Δεν είναι επαγγελματική διαιτησία στην Ελλάδα. Και τουλάχιστον δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και ξαναλέω, δεν αναφέρω ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν ικανότητα. Οι Έλληνες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην ΚΕΔ, οι άνθρωποι άλλοι οι οποίοι είναι γύρω από το μπάσκετ έχουν την ικανότητα. Αλλά όλα αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα πλαίσιο τέτοιο
τέτοιο που να είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Βέβαια. Υπάρχουν παραδείγματα σε όλες τις χώρες. Έτσι. Βέβαια. Μπορούμε να πούμε υπάρχουν πολλά μοντέλα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει τελειώνοντας φέτος η χρονιά να γίνει μια μεγάλη... Αλλά όταν προσέρχεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια προσπάθεια, με σκοπό τη μη προσπάθεια, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να βγει κανένα συμπέρασμα και κανένα αποτέλεσμα. Αν προσέρθεις με καλή θέληση να δημιουργήσουμε κάτι και να βοηθήσουμε, σίγουρα. Τώρα, ποιον βολεύει το να μην βρεθεί λύση, ποιον βολεύει να μην πάμε ένα επίπεδο παρακάτω ή ποιον δεν βολεύει, αυτό ο καθένας μπορεί να το καταλάβει εύκολα αν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ζει στον χώρο του μπάσκετ. Ωραία. Χρόνια. Πάμε στα δικά μας. Η ομάδα πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, το επιβεβαιώσατε ουσιαστικά, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, το καταλάβαμε. Πλέον έχει ομαλοποιηθεί σε κάποιο βαθμό η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας όλα, αλλά σίγουρα τον τελευταίο μήνα γίνανε κάποιες κινήσεις οι οποίες βοήθησαν όλους να ηρεμήσουν, κατάλαβαν όλοι ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έγινε μια σοβαρή κίνηση από τον κόσμο της ομάδας να στηριχτεί η ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Υπήρξε η βοήθεια από την πλευρά της οικογένειας Αβίδη που πάντα είναι αρρωγή, όποτε έχουμε θέμα έχει βρεθεί δίπλα μας και μας βοηθάει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί, δεν μπορούμε να βρούμε ότι ζούμε σε ένα παράδεισο. Τα προβλήματα είναι καθημερινά και υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά όμως, με όλα αυτά που γίναν, όλοι κατάλαβαν ότι υπάρχει σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ και υπάρχουν λύσεις για όλα και σιγά σιγά όλα δρομολογούνται έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για όλα. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν και οι παίκτες και οι αθλητές και οι προπονητές και όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο κλαμπ. Και αυτό βοηθάει σίγουρα να ξεπεραστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα. Όχι ότι εμείς είχαμε κάποιο θέμα όλη τη διάρκεια την προηγούμενη που πραγματικά τα προβλήματα ήταν πολύ πιο μεγάλα. Γιατί τα παιδιά ανταποξήλθαν, είτε ήταν αθλητές είτε εργαζόμενοι στην ομάδα, ανταπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο και δώσαν τα πάντα για να έχει επιτυχία η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι μια ομαλότητα σαφώς και θα βοηθήσει να τελειώσει η χρονιά με ένα ωραίο τρόπο και να κυνηγήσουμε με όλη τη διάθεσή μας την επιτυχία που μας απομένει στο πρωτάθλημα. Μας απομένει άλλου είδους επιτυχία τώρα που τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει, τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα διαχειριστεί η ίδια η ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και γενικότερα όλοι θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ομάδα είναι ψηλά στη βαθμολογία, θα κάνει μια τεράστια προσπάθεια να τελειώσει στην ψηλότερη θέση που αυτή τη στιγμή η ψηλότερη θέση φαντάζει να είναι η τρίτη θέση. Και από τη στιγμή που καταφέρουμε αυτό να μπούμε έτσι στα play-off, θα κοιτάξουμε να φτάσουμε στην ψηλότερη, όσο ψηλότερα γίνεται. Τώρα, αν από αυτή την εξίσωση λείπει ο Ολυμπιακός, σαφώς και θα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Θα είναι πολύ σημαντικό γιατί θα υπάρχει μια τόσο καλή ομάδα εκτός έξω από την εξίσωση. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα συμβούν. Θα δούμε τι θα γίνει. Επειδή βλέπω τον Τέπιτς και τον λυπά την ψυχή μου, τώρα θα σου το πω, δηλαδή βλέπω ότι ο άνθρωπος υποφέρει σε κάθε παιχνίδι 37 λεπτά, 35 λεπτά, 36 λεπτά, στα γεράματα εκεί τον έχετε βάλει και κάνει... Καθόλου, ναι. Ξέρεις, δεν υποφέρει καθόλου. Παιχτάρα, εντάξει, ας το κάνει απίστευτη σεζόν, χαβαλέ κάνω εγώ, το ξέρεις το ύφος μου. Το ωραία. Απολαμβάνει ο ίδιος, δίνει ο Τέπο είναι ένα παιδί... Όχι απλά σπάνιο, ένας από τους ελάχιστους που έχω γνωρίσει εγώ μέσα στα γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια και από πλευράς χαρακτήρα και από πλευράς διάθεσης πάντα να θυσιαστεί για την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό. Είναι όπως λέω εγώ, είναι ο Μαργαρίτης της περιφέρειας. Ό,τι κάνει ο Βαγγέλης μέσα στο καλάθι, ο Τέπο το κάνει μακριά από το καλάθι. Και εντάξει, όλα αυτά είναι αισθανόμενος που βρίσκεται και τι κάνει. Καταλαβαίνεις ότι το βάζω στην συζήτηση γιατί... Ναι. Φημολογείται ότι σε περίπτωση που βρείτε κάποιον παίκτη τέλος πάντων στη θέση για να γίνει ένα πιο ομαλό rotation, να βοηθηθεί και ο coach Ηλίας που λέτε και μπασκετική, θα κάνετε μια κίνηση. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό, αν βρίσκεται σε κάποια φάση
Κοίταξε, νομίζω ότι πάντα το... η αγορά πάντα θα έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Και εμάς σίγουρα αυτή τη στιγμή παίζοντας με ένα πολύ βασικό μας παίκτη, τον Τζαμάλ, ο οποίος είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του, σίγουρα θα μας ενδιαφέρει να βρεθεί ένας παίκτης. Το θέμα είναι όλο αυτό να γίνει με μια ομαλότητα, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί, δηλαδή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο οικονομικό κομμάτι ώστε να εξισορροπηθούν τα πράγματα, να μην διαταραχθεί αυτό. Σαφώς και όλοι θα θέλαμε άμεσα να ενισχύσουμε την ομάδα, είναι στο μυαλό μας, οι προπονητές μας είναι κάθε μέρα όπως πάντα κάνουν τη δουλειά τους με άριστο τρόπο και ψάχνουν να δουν την αγορά. Μόλις έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, να ενισχύσουμε την ομάδα μας, σαφώς και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα να παίξει το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς με όλα της τα όπλα και να πει στα play-off ως το δυνατόν καλύτερη γίνεται. Κατά ψέματα, τέλεια, η ομάδα καταφέρει να βγει τρίτη στην κανονική περίοδο, υπάρχει προοπτική τελικού αν δεν πει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Άρα... σε αυτά είναι μακρινά πολύ. Μακρινά, okay. Και ένα 10%. Εμείς έχουμε τώρα ένα λαύριο στην εξίσου το Σάββατο ένα και μόνο έτσι μπορούμε να πάμε. Επειδή αναφέρθηκε στο Τζαμάλ Τζόουνς, ο τραυματισμός του μπορεί να είναι και και ένα κομμάτι έτσι ώστε η αποθεραπεία του θα το διατηρήσει και την επόμενη σεζόν εδώ, να μην φύγει να πάει. Κοιτάξτε, ο Τζαμάλ είναι ένα παιδί το οποίο για όσους έτσι μέσα στην ομάδα το ξέρουν, το έχουμε πει και άλλη φορά, τον παρακολουθώ με 2 χρόνια σε πολύ μικρότερα πρωταθλήματα και πραγματικά τον αλλιεύσαμε. Να σου πω, την πρώτη χρονιά έπαιζε τον βρήκαμε, έπαιζε στη Φιλανδία. Μετά έπαιξε στην Ιταλία, στην Α2 και φέτος ήρθε σε εμάς. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ καλός χαρακτήρας. Έχει ένα δύσκολο τραυματισμό, γιατί οτιδήποτε έχει με χονδροπάθεια και χειρουργείται είναι ένα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, παρότι και ο ίδιος ένας Αμερικάνος παίκτης, ξέρεις, που έχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα να επιλέγει να μείνει εδώ, εμπνεύστηκε και από το όλο περιβάλλον και από το γιατρό μας, τον κύριο Γαβριλίδη, ο οποίος πραγματικά έκανε καταπληκτική δουλειά μαζί του και όλη τη χρονιά στο να τον κουράρει, αλλά και να τον χειρουργήσει τώρα. Αισθάνεται την ομάδα στα σπίτι του και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιδί, γι' αυτό και κάνουμε όλη αυτή την κίνηση, να είναι μαζί μας, να κάνει την αποθεραπεία του εδώ και να δούμε ότι εφόσον το καλοκαίρι είναι καλά και έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε, θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι. Δηλαδή ένας υγιής Τζαμάλ Τζόουνς θα είναι ένας πολύ καλύτερος από τον Τζαμάλ Τζόουνς που είδαμε φέτος, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το μπασκετικό πακέτο που έχει, δύσκολα το βρίσκει κανείς. Βεβαίως. Αύριο εισιτήριο με 1 ευρώ είναι μια καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται σαν ΠΑΟΚ σε κάθε σεζόν. Σε μια περίοδο που βέβαια τα λεφτά τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε, τα χρήματα τα χρειαζόμαστε και το κατανοώ αυτό, απλώς κάθε χρόνο είναι καλό αυτά που κάνεις για να έχεις τον κόσμο κοντά σου και να τον ευχαριστείς, γιατί ουσιαστικά αυτή η κίνηση πάντα είναι ένα μεγάλο που γίνεται προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Είναι η προσπάθειά μας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους οι οποίοι όλη τη χρονιά μας παραστάθηκαν. Και αυτό το νόημα έχει το 1 ευρώ. Να βρεθούν αυτοί κοντά μας χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά. Έτσι και εμείς να τους δείξουμε με αυτή τη συμπεριφορά πόσο βαθιά εκτιμούμε αυτή τη συμπαράσταση που έχουν. Οπότε ακόμα και σε δύσκολες περιόδους τα ευχαριστώ, άσχετα αν εξυπακούνται, πρέπει να λέγονται και η ευγνωμοσύνη πρέπει να δείχνεται. Και αυτό ακριβώς κάνουμε απέναντι στους φιλάθλους. Και καλά κάνετε. Για να κλείσουμε, τέλει. Υπήρξε η βοήθεια της οικογένειας Σαββίδη ξεκάθαρα σε μια πολύ κομβική φάση. Έχει βρεθεί ένα μοτίβο συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο λειτουργικών εξόδων, γιατί κάτι μου είπαν για τα ξενοδοχεία, κάποιες κοινές συμφωνίες, κάτι. Έχει βρεθεί ένα μοτίβο συνεργασίας έτσι ώστε να διευκολυνθείτε για την επόμενη μέρα. Ωραία. Οτιδήποτε και να πούμε για την συνεισφορά της οικογένειας Σαββίδη τα τελευταία χρόνια στην Πετροπάσκετ είναι λίγο. Έτσι η ομάδα υπάρχει εδώ που υπάρχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι
μες στην μεγαλοσύνη τους και την αγάπη τους για το ΠΑΟΚ δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα και κανέναν να πάθει κακό. Και εμείς που βρισκόμαστε εδώ, το ξαναλέω, βρισκόμαστε, είναι εξαιτίας της οικογένειας. Υπάρχει πάντα ανοιχτός διάβλος, πάντα γίνονται συζητήσεις. Εμείς θέτουμε οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν και η πλευρά της οικογένειας Σαββίδη πάντα, όπως και ανταποκρίθηκε και τώρα, ανταποκρίνεται. Τώρα το μέγεθος και τον τρόπο και τα λοιπά, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συζητούνται κυρίως με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Πρέλεβιτς, και με τους ανθρώπους του κυρίου Σαββίδη. Εγώ ξέρω ότι διαχειρίζομαι πάντα καταστάσεις πολύ ιδιαίτερες και δύσκολες και οι λύσεις έρχονται κατά 90% από την οικογένεια Σαββίδη. Ο Μπάνε γύρισε ή είναι ακόμα και γύρισε? Ορίστε. Γύρισε ο Μπάνε από την Αυστραλία, γιατί είναι και λίγο μακρινό ταξίδι. Ο Μπάνε γύρισε από την Αυστραλία. Ο Μπάνε γύρισε από την Αυστραλία, πολύ γεμάτος έτσι από αγάπη και από τη συμπαράσταση των εκεί φιλάθλων της ομάδας. Πραγματικά ζει πρωτόγνωρες στιγμές και επειδή δεν βγαίνει έτσι να τα λέει πολύ πολύ ο ίδιος, τα μεταφέρω εγώ. Συγκινημένος, συγκλονισμένος από την αγάπη που το έδειξε ο κόσμος εκεί στην άλλη άκρη του πλανήτη, και θα συνεχίσει αυτό το μοναχικό, όπως φαίνεται, αλλά δύσκολο, αλλά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αγώνα του να βοηθηθεί η ομάδα και να βρει επιτέλους λύσεις στο θέμα του ιδιοκτησιακού της. Τέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήσουν καταδοπιστικός για ακόμη μια φορά. Οπότε παρατήσεις στο μπάσκετ, τα μίντια σε περιμένουν. Μετά σε ανακατακτήσουν οι σκητάδες. Έλα, εδώ είμαστε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχετε για την ομάδα. Να είστε καλά. Τέλος, ο Καρτίδης ήταν μαζί μας. Άλλη μια εξαιρετική κουβέντα για να καταλάβουμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ.